Νυχθημερών στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση Τρικάλων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Διευθύντρια κυρία Βάσο Κάκλα, συντονίζοντας τις προετοιμασίες για την διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων. Σύμφωνα με την Διευθύντρια, ολοκληρώθηκε η διαδικασία τουρισμού των 16 ηλικιακών επιτροπών, που είναι υπεύθυνος των αντιστοίχων εξεταστικών κέντρων που θα λειτουργήσουν σε όλο το φάσμα του νομού και συγκεκριμένα στα 13 γενικά λύκεια και στα 2 επαγγελματικά, καθώς και ένα στο δεύτερο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών, όπου και εκεί υπάρχουν 2 κρατούμενοι οι οποίοι θα διαγωνιστούν στον φετινό διαγωνισμό. Σε φάση ολοκληρώσεως βρίσκεται και ο ορισμός επιτηρητών στα εξεταστικά κέντρα του νομού. Ο αριθμός των επιτηρητών τη φετινή χρονιά θα είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός στα αυξημένα μέτρα που λαμβάνονται για την πανδημία του κορονοϊού. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα προηγούμενα έτη ο αριθμός των επιτηρητών άγγιζε τους 300. Ενώ την φετινή χρονιά, λόγω του γεγονότος ότι οι εξεταστικές αίθουσες θα αυξηθούν με μικρότερο αριθμό υποψηφίων ανά τάξη, θα χρειαστούν περισσότερα από 500 άτομα σε ολόκληρο το νομό. Ένα θέμα μεγάλο φέτος είναι ότι θα χρειαστούμε περισσότερους επιτηρητές, γιατί τα παιδιά θα είναι στις αίθουσες λίγα. Έχουμε πει σε όλους τους διευθυντές να εφαρμοστεί εγκύκλος, δηλαδή να είναι maximum 15. Επειδή όμως εδώ έχουμε και ομάδες προσανατολισμού και θα χωριστούν τα παιδιά και διαφορετικά, έχουμε και εξετάσεις με τον παλιό τύπο και με το νέο σύστημα, θα έχουμε φέτος δυσκολία αυξημένη. Είναι πολύ περισσότεροι επιτηρητές. Το σώμα των επιτηρητών ετοιμάζεται τώρα και θα σταλεί στα σχολεία την Τρίτη, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι και να έχουν μια πρώτη συνάντηση με τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα επιτηρούν. Νομίζω ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το Υπουργείο μας στέλνει, έχουμε καταγράψει τις αίθουσες που θα εξετάσουμε τα παιδιά, μας στέλνει τζέλ αντισηπτικά για τους μαθητές μας. Μας στέλνει επίσης προμετωπίδες, μας έστειλε για τα ειδικά σχολεία. Μάσκες επίσης μπορεί να έχουμε σε κάποια σχολεία. Οφείλω όμως να πω ότι αν υπάρχουν παιδιά, αν υπάρχουν μαθητές, μαθήτριες, που για διάφορους λόγους θεωρούν ότι πρέπει να ζητούν τη μάσκα τους, είναι καλό να την έχουν, να τη φέρουν από το σπίτι, να είναι δική τους και να ξέρουν ότι μπορούν να τη φορέσουν στη διάρκεια των εξετάσεων. Όλες οι άλλες οδηγίες θα τους δοθούν από τους πρόεδρους των βαθμολογικών κέντρων, είναι αναλυτικές. Τις ξέρουν τα παιδιά από τα σχολεία, ξέρουν τι πρέπει να έχουν και τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους. Ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό το σύστημα, είναι αδιάβλητο, δεν έχει κατηγορηθεί αυτό το σύστημα πολλά χρόνια τώρα. Η διαδικασία της αντιγραφής, να κάποιος δηλαδή επιχειρεί σε αντιγραφή, είναι καταδικαστική για εκείνον όπως την κάνει, δηλαδή είναι στρατογραφτό του. Είχαμε τέτοια περιστατικά στα Τρίκαλα και έχουμε σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό συστήνω την προσοχή των παιδιών να μην κάνουν απερισκεψίες αυτού του είδους. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να ευχηθούμε πάνω απ' όλα είναι στα μεν παιδιά δύναμη, γιατί δοκιμάστηκαν πάρα πολύ φέτος με τον εγκλεισμό, με τη διακοπή των μαθημάτων, με την ανασφάλεια του πότε θα δώσουν εξετάσεις. Τα παιδιά πέρασαν πραγματικά μια μεγάλη ένταση ψυχολογική και είναι ό,τι χειρότερο για έναν υποψήφιο να μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία τέτοιας έντασης. Εύχομαι λοιπόν να είναι ψύχρεμα, να είναι ήρεμα, τελείωσε η δουλειά τώρα πια, να αφοσιωθούν σε αυτό που έχουν να κάνουν. Τους εύχομαι από την καρδιά μου καλή επιτυχία, καλή δύναμη, να πιστεύουν στον εαυτό τους, να πιστεύουν στις προσπάθειες που έχουν κάνει, γιατί οι προσπάθειες υπάρχουν πάντα, δεν χάνονται ποτέ. Αυτό που έχει ένα παιδί που κουβαλάει μέχρι του στη διάρκεια της σχολικής ζωής δεν μπορεί να χαθεί από μια καραντίνα. Να τους ευχηθώ λοιπόν καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να ευχηθώ καλή δύναμη και στους εκπαιδευτικούς, γιατί φέτος πραγματικά έχουν ένα έργο δύσκολο να συμπερασταθούν όλοι στα παιδιά μας. Είναι χρέος μας παιδαγωγικό, είναι χρέος εκπαιδευτικό να το κάνουμε, να διασφαλίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι καθαρίστρες θα βρίσκονται εκεί, οι καθαρισμοί θα γίνουν στα σχολεία. Έχουν έρθει τα τετράδια των μαθητών, θα δοθούν και αυτά στα κέντρα. Έχουν οριστεί οι τόποι συγκέντρωσης των τετραδίων, έχουν οριστεί οι υπηρεσίες μεταφοράς των τετραδίων. Τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε ότι έχει οργανωθεί απολύτως η δουλειά, έχουν αποτυπωθεί όλες οι εργασίες και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και εύχομαι τα Τρίκαλα να είναι πάλι σε μια σειρά επιτυχίες πανελλαδικής στις πρώτες θέσεις, γιατί πάμε καλά, έχουμε καλή παράδοση, να μην χαλάσουμε και φέτος.